Νέες εξελίξεις έρχονται στο θέμα της υπόθεσης των υποκλοπών. Καθώς στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών προσέφυγε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Χρυσόγονος. Ο κύριος Χρυσόγονος μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ. Δεν έχω καμιά ένδειξη ότι έγινα στόχος της παρακολούθησης από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες. Αλλά το να ζητήσει κανείς να μάθει κατά πόσον παρακολουθήθηκε στο παρελθόν ή όχι, δηλαδή κατά πόσον θεωρήθηκε ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, έστω εν δυνάμει, είναι ατομικό δικαίωμα του καθενός. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ έκανα μια γραπτή αίτηση στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Μάλιστα, για να είμαι ακριβής, όχι γραπτή, ηλεκτρονική, διαδικτυακά την έκανα την αίτηση. Και παραδόξως, την άλλη μέρα, γιατί αυτά έγιναν προχθές, Τρίτη, χθες, το είδα στο δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού. Ότι εσείς και ο κύριος Βελόπουλος. Της Αθήνας. Για τον Βελόπουλο δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι έκανε ο Βελόπουλος, τι δεν έκανε, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι το παράξενο. Έτσι. Δηλαδή, ένας πολίτης κάνει σε μια δημόσια υπηρεσία μια αίτηση για ζήτημα που τον αφορά και που αφορά τα προσωπικά του δεδομένα. Δεν δώσατε εσείς δημοσιότητα δηλαδή στο γεγονός? Όχι, όχι, δεν την έδωσα εγώ δημοσιότητα στην αίτησή μου και δεν ξέρω από πού προήλθε αυτό. Προήλθε προφανώς από διαρροή από τη γραμματεία της ΑΔΕ, μήπως προήλθε από κάτι άλλο, διότι επαναλαμβάνω, το έστειλα ηλεκτρονικά από το κομπιούτερ μου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις, αλλά οπωσδήποτε εδώ υπάρχει μια δυσλειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να κάνει ένας πολίτης αίτηση σε μια δημόσια υπηρεσία για ζήτημα, επαναλαμβάνω, που αφορά τα προσωπικά του δεδομένα και την άλλη μέρα να το βλέπει στις τηλεοράσεις. Εδώ υπάρχει ανακολουθία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει προλάβει καν να τεθεί το θέμα υπόψη του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Και έχει βγει στις τηλεοράσεις. Και άλλο το νομότυπο και άλλο το κατ' ουσίαν νόμιμο. Νομότυπο είναι εφόσον το έχει ζητήσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το έχει εγκρίνει εκδίδοντας σχετική διάταξη ο εισαγγελέας, ο ενσωματωμένος βέβαια στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή εισαγγελέας στην προκειμένη περίπτωση, εισαγγελέας Εφετών η κυρία Βλάχου, η οποία έχει ως αποκλειστική της απασχόληση να υπογράφει αυτά τα εντάλματα, δεν ασχολείται με άλλα δικαιωματικά καθήκοντα, σύμφωνα με τον νόμο. Και φαίνεται ότι τα υπογράφει όλα, διότι είχε υπογράψει σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που μας δίνει η ίδια η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, είχε υπογράψει 15.700 τέτοια εντάλματα το 2021. Δηλαδή κάθε εργάσιμη μέρα η κυρία Βλάχου υπογράφει πόσα, 60, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω τέτοια εντάλματα. Καταλαβαίνετε πόσο προλαβαίνει να τα κοιτάξει. Και πόση... Άρα μπορεί εν δυνάμει να παρακολουθήσετε εσείς, εγώ, οποιοδήποτε. Αυτοί ακριβώς που μας παρακολουθούν. Ναι, λοιπόν, με μια απλή υπογραφή, επαναλαμβάνω, εισαγγελέα και με την απόφαση των μυστικών υπηρεσιών του κράτου. Τώρα, αυτό όμως προϋποθέτει για να είναι επί της ουσίας νόμιμο να συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Ότι μπορεί να γίνει η παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφαλείας. Στην περίπτωση τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη, ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφαλείας? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να θεωρήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια? Διότι αυτό εννοεί το Σύνταγμα. Κάποιος ο οποίος να θεωρείται εν δυνάμει διακινδύνευση για την εθνική ασφάλεια. Τη στιγμή για την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, βέβαια, από την πλευρά του, τον καλούσαν να δεσμευτεί ότι θα γίνει μετά τις εκλογές κυβερνητικός εταίρος είτε του ενός είτε του άλλου, ο καθένας για λογαριασμό του. Άρα και οι δύο τον θεωρούν ως εν δυνάμει κυβερνητικό εταίρο και όχι ως εν δυνάμει απειλή για την εθνική ασφάλεια. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δεν μπορεί να είσαι και κατάλληλο για κυβερνητικό εταίρο και απειλή για την εθνική ασφάλεια. Κύριε Ζόρι,